Απόψε καλεσμένο μας έχουμε τον κύριο Νικήτα Καφκιό, ψυχολόγο. Θα μας συστηθεί μετά τα περαιτέρω που κάνει, συμβουλευτική οικογένεια, παιδιών. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, ξέρουμε τη δουλειά του. Πάντα είναι απλός στο να μας κατευθύνει, να μας βοηθάει και να μας ενημερώνει όσον αφορά τα παιδιά, τις σχέσεις με εμάς, με εσάς, με το σπίτι, το σχολείο και γενικά ό,τι έχει σχέση με τη συμπεριφορά και την ψυχολογία του παιδιού. Θα πούμε μερικά πραγματάκια, εγώ δεν θα σας πω τίποτα άλλο για να μην τρώγω το χρόνο σας. Θα μιλήσουμε, θα μας πει κάποια πράγματα όπως έχει προετοιμαστεί ο κ. Καφκιός και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να κάναμε ένα διάλογο. Θα αλλάξουμε εμπειρίες, θα μιλήσετε, θα πείτε τους προβληματισμούς σας. Μην τραπείτε, μην φοβηθείτε, μην έχετε τον παραμικρό ενδιασμό, γιατί όταν αρχίσετε να λέτε τους προβληματισμούς με τα παιδιά σας, θα δείτε ότι λίγος πολύ όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία έχετε τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες απορίες και τα ίδια προβλήματα, εντός εισαγωγικά προβλήματα τέλος πάντων. Όπως αργότερα μεγαλώνοντας τα παιδιά σας, πάλι οι γονείς όταν έχουν παιδιά στο δημοτικό και γυμνάσιο στην εφηβεία, πάλι θα έχετε τους ίδιους προβληματισμούς. Οπότε, με το που λέτε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες σας, ανταλλάζουμε εμπειρίες. Βλέπετε λοιπόν ότι έτσι μπορεί ο ένας να βοηθηθεί από τον άλλο. Νομίζω ότι ο καθένας θα μπορούσε να πει κάτι σε όλους μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που ξέρει και κάποιος που δεν ξέρει για τα παιδιά και για τις ανθρώπινες σχέσεις. Όλοι έχουμε μία άποψη. Και βέβαια ο καθένας γνωρίζει αυτό που γίνεται μέσα στο σπίτι του πολύ καλύτερα από έναν τρίτο που είναι από έξω. Πιστεύω ότι αυτό που μας λείπει κυρίως δεν είναι η γνώση, το να μάθουμε δηλαδή πώς μπορούμε να παιδαγωγήσουμε καλύτερα τα παιδιά. Πολλές φορές το ξέρουμε αυτό, έχουμε τις γνώσεις, αλλά δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και βλέπουμε στην καθημερινότητα ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε απλά πράγματα. Δηλαδή να είμαστε ήρεμοι. Μπορούμε να το βάζουμε και σαν στόχο, ας πούμε, ότι δεν θέλω να νευριάζω. Αλλά μετά βλέπουμε ότι γίνεται πάλι το ίδιο. Ή δεν θα τσακώνουμε με τον άντρα μπροστά στα παιδιά. Δεν γίνεται. Αποτυγχάνουμε συνεχώς και γίνεται το ίδιο. Βέβαια, αναφέρομαι σε μια μέση οικογένεια. Πάντοτε υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σε μια μέση οικογένεια υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα συνήθως. Και κάθε μέρα μας δίνονται ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες θα έλεγα, για να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι αποτυγχάνουμε. Δεν συμπεριφερόμαστε εμείς όπως θα θέλαμε να συμπεριφερθούμε, ούτε και οι άλλοι. Τελικά αυτό που γίνεται στο σπίτι μας δεν είναι αυτό που θέλουμε και δεν οδηγούμε και τα παιδιά μας στο δρόμο που θα θέλαμε να τα οδηγήσουμε και μετά νιώθουμε και ενοχές. Νιώθουμε άσχημα που δεν είμαστε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε και που δεν φερόμαστε όπως θα θέλαμε να είμαστε. Γιατί όλοι θέλουμε ένα πολύ ειρηνικό, χαρούμενο σπίτι. Θυμάμαι στη δική μου τη γενιά όταν ήμουν μικρός και διαβάζαμε στα αναγνωστικά του Δημοτικού, εκεί υπήρχε ο παππούς, η γιαγιά και σε φωτογραφίες και όλοι μαζί τρώγανε. Ήταν αυτό που λέγαμε ευλογημένη οικογένεια. Ήταν όλα ήσυχα, ειρηνικά, γαλήνια, όμορφα. Όμως εμείς στο δικό μας το σπίτι μπορούμε να δούμε πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι τόσο ήρεμα, όμορφα, δεν υπάρχει αυτή η χαρούμενη επικοινωνία. Και ειδικά βέβαια όταν δεν είμαστε μπροστά σε άλλους, έτσι, γιατί όταν έρχονται ξένοι όλοι προσπαθούμε να παίξουμε ένα καλύτερο ρόλο και να εκφράσουμε ένα καλύτερο εαυτό. Αλλά όταν παραμένουμε μόνοι μας στα παρασκήνια, δηλαδή εμείς με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας και τα παιδιά, εκεί βγαίνουν τα περισσότερα προβλήματα και είμαστε απαράδεκτοι. Και εγώ προτείνω να το αποδεχθούμε αυτό ήσυχα, ψύχρεμα, νυφάλια, να μην έχουμε αγωνία, άγχος, ούτε να νιώθουμε μειονεκτικότητα και ενοχές που δεν είμαστε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Τα αναφέρω αυτά γιατί θέλοντας να μιλήσουμε για το παιδί, μετά οπωσδήποτε μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις, για τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί του και τον τρόπο που επικοινωνούμε και με τη σύντροφό μας, με τη σύζυγό μας, με τον σύζυγό μας. Και μετά και πίσω από τις σχέσεις είναι ο εαυτός μας ο ίδιος. Οπότε θέλοντας να παιδαγωγήσουμε το παιδί, πρέπει να έχουμε ένα καλό οικογενειακό κλίμα, οπότε να έχουμε όμορφες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μας
Και για να μπορέσουμε να έχουμε όμορφες σχέσεις και αρμονία και ισορροπία στο σπίτι, πρέπει να νιώθουμε καλά οι ίδιοι. Οπότε, κατά βάθος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλώντας για παιδαγωγική, μιλάμε στην ουσία για εσωτερική αρμονία, για συγκρότηση, για αυτοέλεγχο, για δικά μας ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, στο κείμενο που σας έδωσα και το έφτιαξα για αυτή την ομιλία, παρασύρθηκα από όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και προσπάθησα να συγκεντρώσω, μπαίνοντας και σε αμερικάνικα sites και σε ελληνικά και σε ιταλικά, και να πάρω ό,τι καλύτερο υπήρχε, βάζοντας και δικές μου εμπειρίες και απόψεις. Έχω και εγώ μια πάρα πολύ πλούσια εμπειρία, επειδή έχω δύο παιδιά και ζω καθημερινά τις δυσκολίες με τη σύντροφό μου, οπότε τα ξέρω από πρώτο χέρι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Και συγκέντρωσα ορισμένες οδηγίες, δηλαδή στο χαρτί που θα πάρετε μαζί σας, στις 6 αυτές σελίδες υπάρχουν πάρα πολύ σωστές οδηγίες για το πώς θα μπορούσα να συμπεριφέρομαι με ένα πιο σωστό τρόπο στο παιδί μου, ώστε να το βοηθήσω, όπως λέγαμε και στην αρχή με την Ελένη, να αναπτύξει τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Και θα πούμε και δύο λόγια γι' αυτό μετά. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αντί να εστιάζω στη μάθηση κυρίως και να θέλω να είναι ένα έξυπνο παιδί που ξέρει πολλά, να το βοηθήσω να είναι ένα παιδί αυτόνομο που μπορεί να ελέγχει τις παρορμήσεις του, που μπορεί να γνωρίζει τα συναισθήματά του, που μπορεί να επικοινωνεί σωστά με τους άλλους. Και για να τα πετύχουμε όλα αυτά, δίνουμε τις οδηγίες αυτές και σίγουρα υπάρχουν πολλά βιβλία και στο διαδίκτυο υπάρχουν άπειρες ιστοσελίδες με πάρα πολύ χρήσιμες και καλές οδηγίες. Αυτό που γνωρίζει όμως ένας ψυχολόγος από πρόσωπο χέρι, επειδή τυχαίνει να κάνω συμβουλευτική οικογένειας και να βλέπω γονείς συχνά και μου λένε τι συμβαίνει σπίτι και μερικές φορές το εκδηλώνουμε και στο γραφείο, δηλαδή είναι οι γονείς με τα παιδιά ή οι γονείς μόνοι τους και βλέπω τι γίνεται και ξέρω τη δυσκολία του να εφαρμοστούν οι κανόνες, να εφαρμοστούν οι οδηγίες. Και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο λέω το παράπονο μου και τον πόνο μου, που το ξέρετε κι εσείς, ότι δεν μας λείπει η γνώση τόσο όσο η δυνατότητα, η δύναμη, η ισορροπία, η άνεση. Και θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι αν θέλουμε να παιδαγωγήσουμε το παιδί μας σωστά και να το βοηθήσουμε να γίνει ένας άνθρωπος όριμος, συγκροτημένος, υπεύθυνος, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Βέβαια, το σωστό θα ήταν να είχαν ξεκινήσει οι δικοί μας από εμάς και μετά οι παππούδες και οι προπαππούδες. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο βέβαια δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αλλά δυστυχώς, όταν συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας στην εφηβεία και λέμε εγώ υπάρχω, είμαι ο εαυτός μου, τότε μαζί συνειδητοποιούμε και ορισμένες αδυναμίες που έχουμε. Ή καλύτερα θα έλεγα, επειδή δεν τολμάμε να συνειδητοποιήσουμε τις αδυναμίες μας, για να μην μειωθεί η αυτοπεποίθησή μας, δεν θέλουμε να δεχτούμε ότι έχουμε αδυναμίες. Λέμε ότι οι άλλοι μας φταίνε και μας δυσκολεύουν. Και η ζωή, η πραγματικότητα, η εργασία, η οικογένεια, μας φταίνουν ορισμένα πράγματα και δεν μπορούμε να είμαστε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Και καλούμαστε τότε να βελτιωθούμε. Δηλαδή να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, να αναπτύξουμε κάποιες δυνατότητες για επικοινωνία, για έκφραση, για αυτοέλεγχο, για αυτογνωσία. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε προγραμματισμένοι από την παιδική ηλικία. Και πιστέψτε με, κάτι που συνειδητοποιώ σιγά σιγά είναι ότι για να γίνουμε, όπως λέμε στην ψυχιατρική γλώσσα, νευρωσικοί, προβληματικοί και δύσκολοι άνθρωποι δηλαδή, σημαίνει ότι για να γίνουμε άνθρωποι που κάνουμε άλλα από αυτά που θέλουμε και δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, για να συμβεί αυτό, ένα ξεχαρβάλωμα υπαρξιακό δηλαδή, όπου αποσυντονίζομαι και αποδιοργανώνομαι και δεν μπορώ να είμαι κάθε στιγμή αυτό που θέλω να είμαι, αλλά με κυβερνάνε παρορμήσεις, θυμός, αγανάκτηση, θλίψη, φόβος, ανεδαφικές προσδοκίες. Για να συμβεί αυτό, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, όπως λέμε, αλλά μια ολόκληρη ζωή, ή τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, ιδιαίτερα τα παιδικά, της δικής μας ζωής, στην παιδική μας ηλικία, οι γονείς μας έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μας δημιουργήσουν προβλήματα, όπως και εμείς το κάνουμε. Επειδή το βλέπω και εγώ στο σπίτι μου πως, βέβαια, επειδή είμαι και εγώ άνθρωπος, ας πούμε, εγωκεντρικός, δυσκολεύομαι να δω τα δικά μου λάθη,
αλλά έχω την πολυτέλεια να παρακολουθώ με άνεση τις αδυναμίες της γυναίκας μου. Βλέπω λοιπόν ότι σπάνια κάνει κάτι σωστό. Δηλαδή είναι δύσκολο να αναγνωρίσω κάτι. Εκείνη μετά αυτό το εκλαμβάνει ότι τη επιτίθεται. Και συνέχεια διαμαρτύρεται ότι είμαι πολύ επιφεντικός και ότι δεν τη σέβομαι, δεν την αγαπώ, δεν την καταλαβαίνω, γιατί τη ασκώ κριτική. Είναι τραγικό να συμβιώνεις με έναν ψυχολόγο. Γιατί ακριβώς βλέπει τα λάθη σου. Δεν βλέπει τα λάθη του, δεν αλλάζει τίποτα μέσα του. Η γνώση δεν το μεταμορφώνει τον ίδιο, αλλά. Ναι, και παρακολουθώ πραγματικά ότι δεν είναι απλώς ότι κάνει λάθη, αλλά επιμένει συστηματικά και μεθοδικά να κάνει το παιδί προβληματικό. Κάθε μέρα τέλειωτες ώρες. Και τι γίνεται τώρα όταν παρεμβαίνω λέγοντας ορισμένα σωστά πράγματα. Βέβαια παρεμβαίνω γιατί εγώ είμαι λίγο πιο πέρα. Έχω την πολυτέλεια να γράφω ένα κείμενο, να είμαι ήσυχος, να νομίζω ότι κάνω κάτι σπουδαιότερο από αυτό που κάνει εκείνη, που θέλει να διαβάσει το παιδί με το ζόρι. Και εκεί στο διάβασμα συνήθως γίνονται συμπλοκές, ακούω τα κλάματα, παρεμβαίνω από μακριά λέγοντας πως είναι καλό το παιδί, είναι έξυπνο και όχι όπως λέει η μαμά, βλαμμένο, ηλίθιο, ξέρω εγώ, πάνω στα νεύρα της. Και γίνεται μια συμπλοκή μετά οικογενειακή. Και το παιδί, ξέρετε, προτιμάει μετά να το μαλώνει η μαμά παρά να μπλέκεται και ο μπαμπάς. Λέει, μπαμπά, σήκω, φύγε εσύ, άστη μαμά, ξέρει αυτή. Δηλαδή, πρέπει να σεβαστούμε αυτόν που παιδαγωγεί, τον τρόπο του. Αυτό το ξέρουμε και όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί, βέβαια, το κάνουμε και... αλλά και με τους συνεργάτες μας βγάζουμε προβλήματα και βιώνουμε προβλήματα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να είμαστε όπως θα θέλαμε, γιατί καταρχάς κάνουμε την ψυχραιμία μας. Να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Χάνουμε την ισορροπία μας. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι νευριάζουμε, αυτό μας κάνει να μην έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε παιδαγωγική. Δηλαδή, νευρίασες, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Βέβαια, ούτε με το σύζυγό σου μπορείς να επικοινωνήσεις αν νευριάσεις, έτσι. Και χωρίς να νευριάσεις, πολύ σωστό. Ή είναι η συνέστηση ότι αφού δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του, με νευριάζει αυτό. Γιατί ξέρετε, ενώ στα πρώτα ραντεβού είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε πολλές αδυναμίες του άλλου και τον βλέπουμε και είμαστε πάρα πολύ καλοί εμείς και συγχωρούμε απόλυτα και τον άλλον στα λάθη που κάνει και τον λέμε, μα δεν πειράζει, μα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αργότερα στο γάμο, επειδή έχει συσσωρευτεί μέσα μας η οδύνη από τα σφάλματα του άλλου, δηλαδή έχουμε τραυματιστεί κατ' επανάληψη από τις αρνητικές συμπεριφορές του συζύγου, μας έχει βασανίσει επανειλημμένα και έτσι δεν έχουμε ανοχές και αντοχές. Και διαμαρτυρόμαστε με το παραμικρό. Μερικές φορές μόνο που τον βλέπουμε, μόλις εμφανίζεται. Κόκκινο πανί. Είναι κόκκινο πανί η παρουσία του. Ναι, είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Και μετά, βέβαια, και το να διαβάσεις ένα παιδί, αν έχετε παιδιά στο παιδικό σταθμό, δεν τα διαβάζετε, αλλά πάλι αυτά είναι πολύ άτακτα. Δηλαδή πρέπει να τους δείξεις τα πιο στοιχειώδη πράγματα. Γιατί για τα παιδιά ο κόσμος είναι μυστήριο. Και όλα είναι δυνατά. Δηλαδή μπορεί να σπάσει τον καθρέφτη πετώντας κάτι και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έτσι δεν είναι. Για το παιδί, ναι, μπορεί να πετύχει από το παράθυρο, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Να βάλει το χέρι του στην πρίζα, να μπει στο φούρνο μικροκυμάτων από το κεφάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα όριο για το παιδί και πρέπει εσύ να το διδάξεις τα πάντα. Όπως ότι δεν πρέπει να ουρλιάζει, δεν πρέπει να φωνάζει, δεν πρέπει να δέρνει. Το παιδί δεν τα ξέρει αυτά. Είναι φυσικό να ουρλιάζει, να φωνάζει, να δέρνει, να κλωτσάει, να τσιμπάει, να χτυπιέται. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παιδαγωγήσεις, να το διαμορφώσεις. Και όταν συμπεριφέρεται τόσο αρνητικά, που συνήθως ένα παιδί συμπεριφέρεται μόνο αρνητικά, δηλαδή τόσο που είναι χαριτωμένο όταν κοιμάται ή δεν ξέρω, κάποια στιγμή που να το πάρει σαν καλίτσα και να σου δώσει ένα φυλάκι, να χαμογελάει ή να παίζει όμορφα με ένα παιχνίδι για λίγο, πολλές ώρες την ημέρα κάνει φασαρία το μέσο παιδί. Είναι άτακτο και μας ενοχλεί. Εμείς όμως δεν έχουμε αντοχές, γιατί είμαστε ήδη μέχρι εδώ, δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να υπομείνουμε το παιδί. Οπότε ό,τι κάνει μας εκνευρίζει. Και από τη στιγμή που θα εκνευριστούμε και θα χάσουμε την ισορροπία μας, τελείωσε και η, όπως είπαμε και πριν, η παιδαγωγική δυνατότητα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι. Έχουμε τελειώσει δηλαδή. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και σε σχέση με τους συζύγους. Δηλαδή να ξέρετε ότι κάθε φορά που υπάρχει ένταση, μια υπερδιέγερση μέσα μας, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε καθόλου μαζί του. Φανταστείτε, γι' αυτό δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ποτέ.
επειδή νιώθουμε ένταση. Βέβαια, μερικές φορές, ίσως αν έχουμε κάποιες τρυφερές στιγμές, ερωτικές περιπτύξεις ή κάποια σεξουαλική επαφή, μετά είναι καλύτερα. Είναι η στιγμή για επικοινωνία, αλλά πρέπει να είμαστε πάλι πολύ προσεκτικοί. Να μην θίξουμε κάτι που καίει, δηλαδή, να μην αγγίξουμε τον τύπο των ύλων, έτσι, πολύ μαλακά. Νομίζω ότι αν έβρισκε κανείς τον τρόπο να διατηρεί την ψυχραιμία του, την ηρεμία του και την ισορροπία του, και αν μπορούσε να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος, θα παιδαγωγούσε πάρα πολύ καλά το παιδί. Θα έβρισκε τρόπους να ανταπεξέρχεται. Αν όμως είναι αναστατωμένος, κουρασμένος, μπερδεμένος, συγχυσμένος, ταραγμένος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Οπότε αν θέλετε να πάρετε ένα μήνυμα από την σημερινή μας έτσι, επικοινωνία εδώ, είναι να φροντίσετε όσο μπορείτε να είστε χαρούμενοι. Να βρούμε τον τρόπο δηλαδή να έχουμε μια πιο όμορφη μέρα. Να βοηθάμε τον εαυτό μας. Να ταντεύουμε τον εαυτό μας, να τον φροντίζουμε. Σαν να είμαστε εμείς τα μωρά. Βέβαια, για να φροντίσουμε τώρα τον εαυτό μας, πρέπει να φροντίσουμε και τους άλλους, γιατί αλλιώς δεν θα μας επιτρέψουν να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι, πρέπει να ταντεύσουμε και τον σύζυγο πάνω απ' όλα. Επειδή είμαστε πιο πολλές γυναίκες εδώ, το βασικό μωρό στο σπίτι είναι ο σύντροφός μας. Ο άντρας μας είναι το μεγάλο παιδί. Ίσως και το πιο άτακτο, το πιο δύσκολο, ίσως και το πιο επικίνδυνο. Και θέλει την περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Να ξέρουμε δηλαδή ότι κυρίως παιδαγωγούμε αυτόν. Και ο σύζυγος βέβαια παιδαγωγεί τη σύζυγό του, κατ' εξοχήν και κατά πρώτο λόγο. Και τον εαυτό του. Αν έχω λοιπόν εγώ μέσα με εσωτερική ισορροπία και χαρά και έχω μια ισορροπημένη και χαρούμενη σχέση με τον σύζυγο, όλα θα πάνε καλά. Αν δεν το έχω, δεν έχω τη δυνατότητα να εφαρμόσω τίποτα. Αυτή είναι η προσωπική μου. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή. Ταραγμένος και μπερδεμένος και συγχυσμένος, δεν μπορώ. Νομίζω ότι και ο ψυχολόγος δεν μπορεί να λύσει προβλήματα μέσα από οδηγίες ιδίως. Δηλαδή αν έρθει μια οικογένεια και θέλουν να τους πω τι να κάνουν ώστε να αλλάξει η κατάσταση στο σπίτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ό,τι και αν τους πεις, δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Θα μπορούσαμε και να συζητήσουμε κιόλας. Αν θέλετε, εγώ μπορώ να κάνω μια παύση και να κάνει κάποιος άλλος μια τοποθέτηση, να πει κάτι, να ρωτήσει. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι.